Στον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια αγορά απασχόλησης, κρούει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στην ετήσια έκθεσή της, σημειώνοντας πως η λιτότητα και οι σκληρές εργασιακές μεταρρυθμίσεις δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Στα τέλη του 2011 υπολογίζεται ότι 196 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 202 εκατομμύρια το 2012. Στην έκθεσή της, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας χαρακτηρίζει ανησυχητική την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά εργασίας και προβλέπει ότι στις αναπτυγμένες χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, η απασχόληση δεν αναμένεται να επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα έως τα τέλη του 2016, δύο χρόνια αργότερα από όσο προβλεπόταν μέχρι τώρα, ακολουθώντας και την επιβράδυνση του ρυθμού παραγωγής. Σύμφωνα με την έκθεση, στις αναπτυγμένες χώρες περίπου το 40% όσων βρίσκονται στην πιο παραγωγική ηλικία τους, 25 έως 49 ετών, και αναζητούν εργασία έχουν μείνει χωρίς δουλειά για πάνω από ένα χρόνο, ενώ το ποσοστό των νέων ανέργων έχει εκτοξευθεί στα ύψη.